θεσπίζουμε τη δυνατότητα ενός εργαζομένου να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικούς εργοδότες. Και είναι αυτό απολύτως νόμιμο, δηλωμένο και στα εισοδήματά του. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για το νέο νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τα 2-8 ώρα εργασίας αλλά σε διαφορετικό εργοδότη. Ειδικά η αναφορά του για 2-8 ώρα εργασίας μέσα στην ίδια ημέρα έχει προκαλέσει άλλο, καθώς φάνηκε να πετά το μπαλάκι για 16-ωρη εργασία στον εργαζόμενο. Δική του απόφαση είναι αυτή, όχι δική μου. Το θέμα είναι αν εμείς το επιτρέπουμε. Από εδώ και μπρος θα το επιτρέπουμε. Σήμερα δεν γίνεται. Μετά τις οργισμένες αντιδράσεις από συνδικαλιστικές ενώσεις και κόμματα, ο κύριος Γεωργιάδης προχώρησε σε διορθωτική δήλωση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν σταματά να εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα περί των ελαχίστων περιόδων ανάπαυσης που αποτελεί υπερεθνικό δίκαιο και όπου εκεί ορίζεται ρητός ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 11 συνεχών ωρών, το οποίο συνεχίζει να ισχύει για κάθε εργοδότη στον οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Θα καταγραφούν οι απόψεις πολιτών, θεσμικών φορέων. Είναι ένα νομοσχέδιο που στο σύνολο των άνθρων είναι υπέρ του εργαζόμενου και που προσαρμόζει την νομοθεσία στο σήμερα εφαρμόζοντας κοινοτική οδηγία. Δεν υπάρχει 16ωρο, δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων και αυτό διευκρινίστηκε. Η όποια διευκρινιστική δήλωση δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει σε μια περιοχή που έχουμε εργασιακό μεσαίωνα, διότι στα εργασιακά δεν έχουμε μια κανονικότητα, έχουμε ένα εργασιακό μεσαίωνα. Αυτό το πράγμα το κάνει ακόμα χειρότερο. Η δήλωση του Υπουργού είναι το λιγότερο ατυχής. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, αν και φοβάμαι ότι κάποια κερκόπορτα ανοίγει και θα ελπίζω το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή να αποσαφηνίζει πλήρως ότι ισχύουν τα δικαιώματα του εργαζόμενου για 8-ωρη εργασία και όχι για 16-ωρη εργασία. Τον κόδωνα του κινδύνου για επώδυνες αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στα εργασιακά η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με το σχετικό νομοσχέδιο έκρουσε ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Η κύρωση αυτής της οδηγίας θα φέρει μεγάλες αλλαγές και προς τα χειρότερα του εργατικού δικαίου στην πατρίδα μας.